Όσο μπούκο με σπανακόριζο. Αλλά πριν το φαγητό, θέλω να δούμε κάτι από το χθεσινό Next Top Model, το οποίο... Όχι, είναι και αυτό εδώ, πάμε καμιά φωτιά. Τα δεδομένα στην Ελλάδα και το πώς βλέπουν λίγο τις γυναίκες, τα πρότυπα της ομορφιάς, είναι διαφορετικά. Αν ήταν στο αμερικάνικο Next Top Model, θα σου έλεγα θα έχεις σκίσει γιατί είναι πανέμορφη. Ναι, αλλά τώρα, συγγνώμη. Μπορεί να βρει δουλειά και να βγάλει χρήματα, γιατί στην Ελλάδα η αγορά του plus size είναι πια πολύ μεγάλη. Και αυτό το κορίτσι μπορεί να βγάλει πραγματικά πολλά χρήματα. Η αγορά είναι μεγάλη, όμως δυστυχώς έχεις δει πολλές εταιρείες να παίρνουν plus size μοντέλα. Ναι, plus size εταιρείες δεν παίρνουν, παιδιά. Κατερίνα, έχει κοινό εδώ, γιατί είναι πάρα πολλές Ελληνίδες που τα έχουν τα κιλάκια τους και εγώ καλά. Εγώ συμφωνώ, παιδιά, όμως. Και να συνδεθούμε με κάποιο στούντιο στο οποίο βρίσκεται η Έλενα Πολυκάρπου. Κορίτσι μου, απ' έξω προς το παρόν. Καλημέρα, αγάπη μου. Πάντα απ' έξω. Δεν με βάζει κανένας μέσα, να ξέρεις. Δεν ξέρω το λόγο. Να απ' έξω. Σ' ακούμε. Λοιπόν, όπως καλά είπατε, βρίσκομαι έξω από τηλεοπτικό στούντιο και αναμένω κάτι που δεν μπορώ ακόμα να σας πω. Έχω αυτό που μπορώ να σας πω. Μπορώ να σας το πω αυτό που ξέρω και μπορώ τώρα να το πω. Άστα. Τρελή. Όχι, κάτω για σελίως. Τρελή. Ναι, σ' ακούμε. Λοιπόν, διαβάσαμε λοιπόν στο Νάσος blog ότι ο Σάκης Τανιμανίδης, λόγω των χαμηλών πτήσεων που έχει στο παιχνίδι Boom στο Sky, μονοψήφια, έχει αρχίσει πια το Sky να βάζει διορίες. Δηλαδή, του λένε ότι αν μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, σύμφωνα με αυτά που έχει γράψει ο Νάσος Γουμενίδης στο Νάσος blog, δεν ανέβουν τα νούμερα, θα αλλάξει προς το παρόν ίσως ζώνη. Τώρα, μετά από εκεί και πέρα, εάν δεν αλλάξουν τα νούμερα και με την αλλαγή ζώνης... Ναι. Έλενα, σε ρωτήσω κάτι. Τώρα, δεν ξέρω. Εγώ, πώς είναι οι σχέσεις του Τανιμανίδη με τον Sky, όχι με τον Νατσού με τον Sky, γιατί εγώ πιστεύω ότι για να του δώσουν αυτό το παιχνίδι το οποίο δεν βλέπετε, σε έναν τόσο καλό παρουσιαστή, γιατί είναι καλός παρουσιαστής το παιδί, θέλουν να του κάνουν κακό. Δεν εξηγείται να του δώσουν ένα τέτοιο παιχνίδι. Κατερίνα, είσαι λάθος. Δεν δίνει κανείς σε κανέναν τίποτα αν δεν πει το OK. Ναι. Δεν του δώσανε ένα τηλεπαιχνίδι, του πάνε με το πιστόλι στον κρόταφο κάτω. Καλά, το να μην είναι χωρίς δουλειά. Ο Τανιμανίδης είναι έμπειρος. Είναι πολλά χρόνια πια στην πιάτσα και θα έπρεπε από μόνο σου να πει παιδιά, συγγνώμη, εμένα δεν μ' αρέσει. Τον αδική, παιδιά, πάρα πολύ. Τον αδική. Γρηγόρη, εγώ θα συμφωνήσω λίγο με την Κατερίνα. Είναι ένα όχι καλό παιχνίδι. Για να μην το πω κακό, δεν είναι ένα καλό παιχνίδι. Δεν διαφωνήσαμε σε αυτό. Καλά, και εμείς δεν είμαστε σαν τηλεθεάτρια, σου μιλάω τώρα. Ούτε το παίζω εγώ ή το πιέζω. Και εγώ τηλεθεάτρια το βλέπουμε. Ναι, και από τον Sky τι λένε γι' αυτό, το ρίχνουν στον Τανιμανίδη. Δεν λένε μήπως εμείς βάλαμε ένα δυνατό μας χαρτί σε ένα πολύ λάθος τηλεπαιχνίδι. Είναι εύκολο να το χρεώσει αυτό. Ποιο κανάλι θα ρίξει το φταίξιμο στο κανάλι. Έτσι. Το κανάλι συνήθως στην αρχή λέει ότι φταίει ο παρουσιαστής εν μέρη. Δεν ξέρω αν το λένε αυτό, γιατί εμείς το διαβάσαμε το λάθος blog. Υπάρχουν ηθήνοντες καναλιών που πολλές φορές λένε ότι παιδιά προστατεύστε και με να μου χτυχτεί τον παρουσιαστή από αυτό. Διορθώστε το, φτιάξτε το, γιατί κρίμα να μας καεί. Ελάχιστο, σε όλους έχει συμβεί αυτό. Ο Θέμης τουλάχιστον που είναι και στη διοίκηση έτσι χειρίζεται τα πράγματα από ό,τι ξέρω. Ο Θέμης είναι ο Θέμης και οι άλλοι είναι οι άλλοι. Δεν το χειρίζονται όλοι με τον ίδιο τρόπο. Μάλιστα. Πάντως θα μπορούσε και ο Τανιμανίδης έχει την εμπειρία, αφού βλέπει ήδη φαντάζομαι τους πιλότους στο παιχνίδι στο εξωτερικό, να πει και ένα όχι τηλεοπτικά. Δεν πειράζει να μείνεις και εκτός για μερικούς μήνες, αν κάτι δεν είναι πιλότος. Αυτό ήθελα να πω. Όχι, δεν πειράζει, Χρύσλα μου. Δεν πειράζει. Αν το έβλεπε, γιατί φαντάζομαι το είδε, δεν το κουμπώσανε, ναι, θα μπορούσε να πει παιδιά, όχι, δεν μου ταιριάζει. Θα ξέρεις, κάνουμε κάτι πειράζει άλλο από το γιατί Δεκέμβρη. Όταν γιατί θα είναι εκτός τηλεόρασης, ναι, όλα όσα κάνει, τα συμπαραμαρτούντα γύρω-γύρω και κερδίζει χρήματα. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Πρέπει να είσαι στην τηλεόραση για να μπορεί να κάνει. Ο Σάκης Τανιμανίδης τα γύρω-γύρω τα κάνει έτσι κι αλλιώς. Σε αυτό που είπε η Κατερίνα όμως, θα δούμε την πρακτική και την ιστορία που έχει δείξει το συγκεκριμένο κανάλι. Όσο υπομονή έχει και δίνει χρόνο στην ενημέρωση για να χτίσει πρόσωπα, τόσο υπομονή δεν έχει για την ψυχαγωγία. Δηλαδή, μην ξεχάσουμε τη Σάσα Σταμάτη, η οποία κόπηκε άρον-άρον. Η αλήθεια είναι, καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ότι το κόνσεπτ κάνει τον παρουσιαστή. Έτσι. Και όχι ο παρουσιαστής, το κόνσεπτ. Όταν μιλάμε για κόνσεπτ, εντάξει, και όταν μιλάμε για μια πρωινή εκπομπή. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συνεχίζουμε τα τηλεοπτικά μας.
με την Ντέμπι Γκολεμά, η οποία θα δυσαρεστήσει πολλούς με την κριτική της. Να δούμε λοιπόν γιατί μίλησε, με ποιους τα έβαλε, όχι τα έβαλε, είπε τη γνώμη της, τι δεν της αρέσει και θέλω να το σχολιάσουμε. Παρακαλώ. Νέα τηλεοπτική σεζόν, επιστροφές, remake γίνονται. Πώς σας φαίνεται? Πιστεύω να έχουμε μια ενδιαφέρουσα τηλεοπτική χρονιά για να μην βαρεθεί και ο κόσμος που έχει πολλά προβλήματα. Οδυσσέα, σ' αγαπάω, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Οι οκτώ λέξεις τελικά είναι καλή παραγωγή, γιατί μοιάζει πολύ τατουάζ, αυτό λένε όλοι, και ότι κάπως υπάρχει μια απογοήτευση. Εσείς πώς το βλέπετε? Ναι, είναι οκτώ τατουάζ σίγουρα. Δεν είναι του γούστου μου, την είδα 2-3 φορές. Φαίνεται και τα νούμερα ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Απλά να παίζουν καλά είναι το θέμα και όταν κάτι είναι καθημερινό, ο ηθοποιός δεν παίζει και πάντα πολύ καλά, γιατί υπάρχει αυτή η βιασύνη και μερικές φορές είτε λέει φέρε μου μια πίτσα, είτε λέει έφυγε από τη ζωή μου εκείνη, είναι περίπου σαν να το λέει με την ίδια σκέψη και λογική. Δημήτρη, για πες μας, είσαι 72 ετών, ναι ή όχι? Όχι. Σίγουρα έχετε δει τον boom του Τανιμανίδη και τον Guess My Age του Λιάγκα. Μας φαίνονται λίγο βαρετά και εμάς ως τηλεθεατές, η αλήθεια είναι. Έχουμε δίκιο? Ναι. Και εμένα μου φαίνονται πολύ βαρετά. Κυρίως τον boom. Γενικά δεν ξέρω, η εποχή των τηλεπαιχνιδιών είναι λίγο περίεργη. Μήπως έχει περάσει κιόλας, αν δεν είναι κάτι πολύ εφάνταστο. Για να σας δω. Πόπο, η Ρώ μου. Όλο εσύ το έφαγες. Ο Ρώος. Πόπο, το έφαγες. Πολύ ωραίο. Κάτσε λίγο να βοηθήσω. Το προτιμούσα. Είναι ωραίο το ροζάκι. Είναι χαρόπαστα βέβαια, αλλά εντάξει. Τι γεύση έχει. Δεν το κοιμάσαι αυτό το πράγμα. Γιατί δεν τρώγεται. Ναι, είναι αυτό, αυτά που είπε η Ντέμπι Γκολεμά, βέβαια. Συμφωνούν περισσότεροι. Ναι. Δεν είπε καμιά παράνοια. Όχι, σαν τηλεθεάτρια μίλησε. Και αυτό που είπε ότι η εποχή των τηλεπαιχνιδιών έχει περάσει. Δείτε, παιδιά, μόνο το still standing πάει καλά αυτή τη στιγμή. Αλήθεια. Να πει ότι πάει. Άξι, καλά. Και το ρουκζούκ πάει, δεν πάει. Και το ρουκζούκ, συγγνώμη. Στον Αντένα αυτά δύο τηλεπαιχνίδια. Ναι. Τα ωραία και τηλεπαιχνίδια. Βλέπει ότι η επιστροφή παιχνιδιών που είχαμε αγαπήσει στο παρελθόν, ακόμα και το GNTM που δεν είναι παιχνίδι τηλεπαιχνίδι και είναι reality. Ό,τι δηλαδή ξέρουμε. Το deal το έκανε αυτό. Και το deal που είχε επιστρέψει. Σωστά. Θέλει ο κόσμος κάπως να γνωρίζει λίγο μάλλον τι γίνεται. Πόσο μάλλον όταν είναι παιχνίδι. Θέλετε να σα πω κάτι και για τον παρουσιαστή? Θεωρώ πάντως, εμένα προσωπικά, αν πρότεινε να παρουσιάσω τηλεπαιχνίδι, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Θα έλεγα δεν μπορώ, όχι με τίποτα. Είναι άλλο. Είναι τελείως διαφορετικό και το θεωρώ δύσκολο. Πρέπει να υπηρετήσεις ένα κόνσεπτ και να βάλεις και στοιχεία της προσωπικότητάς σου μέσα. Είναι πολύ δύσκολο. Με πάντως μου λέει ο Θέμης ότι έχετε τηλεπαιχνιδάρα. Εδώ στο τηλεπαιχνιδάρα το Χόπερ. Ένας για όλους. Με τη Μαρία Πακοδήμου. Ναι. Για να δούμε. Ένα μόνο θα σας πω για το συγκεκριμένο. Ότι σε αυτό το παιχνίδι. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε ταβάνι στα κέρδη. Φανταστείτε δηλαδή. Δεν υπάρχει. Πάει μια παρέα και λέει, ναι, θέλω να κάνω όνειρο ζωή σαν παρέα ένα ταξίδι στον Αμαζόνιο που κοστίζει 300.000 ευρώ. Εύκολα θα κάνει. Ναι, αυτό θα κερδίσουνε. Μήπως να πάμε κι εμείς. Εμείς μπορούμε να δηλώσουμε συμμετοχή. Να πάμε λίγο ρετρό τηλεόραση. Hashtag ευτυχείτε. Ποιο θέλει να γίνει εκατομμυρίο, να πει Παπαδόπουλο. Αχ, το έλεγα. Τεράστια επιτυχία. Και τι νούμερο τηλεθέαση. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει. Παγκόσμιο φαινόμενο αυτό το τηλεπαιχνίδι. Πάμε τώρα σε έναν πολύ θυμωμένο πρώην παίκτη reality, αλλά πολύ καλό παιδί. Τώρα πια ασχολείται με την υποκριτική. Γιάννη Παλιάρα. Επέστρεψε από το μυστικό, από το Μεξικό, από τον Παναμά, με συγχωρείτε. Πήγε και ένα Παναμά με τον Νίκο Κοκλώνη και είναι έξαλλος. Έξαλλος είναι, γιατί ο Γιάννης Παλιάρας παίζει σε παραγωγή παγκόσμιας εμβέλειας στο Netflix, The Lord of the Skies. Κάποιοι τα έβαλαν μαζί του και λέει ο ίδιος ότι με παρακαλάνε για συνεντεύξεις και αντί να πούνε μια καλή κουβέντα που είμαι σε παγκόσμια παραγωγή. Αλήθεια λέει. Για μένα πράγματα ακριβώς. Και ένα σχόλιο σου που ενοχλήθηκες από κάποιους συνάδελφους δημοσιογράφους για κάποια σχόλια που κάνανε για την συμμετοχή σου στο σύριαλ αυτό. Ναι. Σειρά, έκανα πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και με στεναχωρεί να μου αλλοιώνουν τα λόγια, να με μειώνουν, ενώ να θέλουν τόσο πολύ μια συνέντευξη και να το βλέπω μετά να το κοροϊδεύουν. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, αντέδρασα σαν Γιάννης. Μίλησα και λίγο άσχημα. Εσένα σε ενόχλησε ότι μειώνανε την προσωπικότητά σου? Όχι ότι μπορεί κάποιος να μην του αρέσει ο τρόπος που παίζεις.
φυσικά και μπορεί να με κρίνει σαν ηθοποιό οποιοδήποτε. Και προφανώς και υπάρχουν και πάρα πολλοί πιο ταλαντούχοι Έλληνες ηθοποιοί, έτσι. Σε μια τόσο μεγάλη παραγωγή δεν νομίζω ότι θα έκλειναν κάποιον από τη φάτσα του και μόνο. Δεν έχω ακόμα προτάσεις καθόλου από Ελλάδα. Δεν με ενοχλεί όμως. Μετά τις 4.000, εκεί τι γίνεται με τις γυναίκες? Αυξήθηκαν οι γυναίκες. Μήπως υπάρχει άλλη μονάδα μέτρησης εκεί, επειδή είναι διαφορετική χώρα, ξέρεις. Ναι, νάδα, σε όλο κομίδα, σε όλο κομίδα, νάδα. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν τώρα οι γυναίκες να σε φλετάρουν εκεί. Εντάξει. Ωραία ήτανε. Πρέπει να σας πω ότι οι Ελληνίδες είναι πολύ πιο όμορφες από τις Μεξικάνες, να το πούμε αυτό. Αλλά και οι δικοί μας οι άντρες είναι πιο όμορφοι. Βλέπανε και λέγανε ο Έλληνας Θεός. Με λέγανε Έλληνα Θεό, με λέγανε Ποσειδώνα, Ταρζάν, διάφορα. Οι Μεξικάνοι πρέπει να σου πω ότι είναι αρκετά πιο κοντοί από εμάς. Δηλαδή ξεχώριζα πολύ από το ύψος και έβρισκα και σε πολλά σημεία, δηλαδή σε σκάλες, σε λάμπες. Όταν πρωτοπήγες στο Μεξικό, είδαμε ότι έκανες μία ανάρτηση και ουσιαστικά αφιέρωσες όλο αυτό το πράγμα στον πατέρα σου. Τι είναι αυτό το οποίο θα ήθελες να πεις στον πατέρα σου αυτή τη στιγμή? Κάθε φορά που κλείνω μια σημαντική δουλειά, ο πατέρας μου είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι. Και ήθελα πολύ να το κλείσω για να το αφιερώσω αυτό, τίποτα άλλο. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι ένα πολύ καλό παιδί. Είναι ένα πολύ καλό παιδί που είναι, που έχει βοηθήσει και στηρίζει την οικογένειά του, που έχει το μέρος να μείνει στη μητέρα του. Έχασε τον πατέρα του και του τύχησε πάρα πολύ. Θέλω να πω κάτι για τον Γιάννη. Λοιπόν, οποιοδήποτε άλλο να έπαιρνε αυτή τη δουλειά, θα βγαίναν όλοι και θα λέγανε πω τι έκανε ο άνθρωπο και μπράβο του, πήρε μια δουλειά στο εξωτερικό κτλ. Αυτό δεν το πήρε τυχαία. 6 μήνες πάλευε να το πάρει, έστελνε οντισιόν στα ισπανικά κτλ. Εκεί λοιπόν πήρε αυτό το ρόλο. Δικαιολογημένα είναι πικραμένος. Απλά λίγο. Πέσα να τον φάνε άνθρωποι που τον παρακαλάνε για να δώσει συνέντευξη. Άκουσε με όμως. Γενικό. Σου έστειλε ένα μήνυμα στο Γρηγόρη. Έξαλλος, γιατί, τι είπατε. Εμείς δεν είπαμε τίποτα. Σου μεταφέρνω την Άννα στο Instagram. Ναι, τον τρελαίνουνε λιγάκι. Σε τρελαίνουνε. Εμείς ούτε καν παίξαμε, δεν ήμασταν καν στον αέρα. Κάτσε λοιπόν να τα βλέπεις εσύ ο ίδιος πρώτα. Σωστή. Και μετά να αρχίσεις να λες παιδιά τι είπατε και παιδιά τι είπατε. Τίποτα δεν είπατε. Είναι συγκεκριμένα, είναι συγκεκριμένα πειραγμένος με συγκεκριμένους ανθρώπους και μέχρι εκεί. Αλλά νομίζω ότι έχει πιεστεί πολύ και με τη δουλειά και με τα ταξίδια και με όλο αυτό το γύρω-γύρω. Εντάξει. Και πρέπει να χαλαρώσει και να απολαύσει αυτή την επιτυχία και γιατί η επιτυχία του. Λοιπόν, ναι. Τώρα θέλω να πάμε σε ένα φίλο του Γιάννη Παλιάρη και σε ένα πολύ αγαπημένο σας παιδί. Το Βασίλη Σίμου, ο οποίος βρίσκεται στο νοσοκομείο το παιδί. Τον γνωρίσαμε μέσα από το Survivor, τον βλέπετε εδώ στις φωτογραφίες. Ένα παιδί που έχει πολεμήσει πάρα πολύ, δούλευε και δουλεύει στην Ιχθυόσκαλα μαζί με τους γονείς του. Κωνσταντίνε μου. Ήταν και εδώ πριν από λίγα χρόνια στο Έψιλον, πριν γίνει Open τέλος πάντων στην καλοκαιρινή εκπομπή. Την Τζορτζέλα βέβαια τότε. Με την Τζορτζέλα, στα παιδιά από σπίτι. Θέλω να σας πω ότι πριν από περίπου 10 μέρες ξεκίνησε όλο αυτό. Με πόνους αφόρητους εισήχθη στο νοσοκομείο και οι πληροφορίες λένε ότι αυτό που έδειξε η διάγνωση είναι μια σπασμένη φυσαλίδα στον πνεύμονα. Στο πνεύμονα, ναι. Όλα πήγαιναν καλά μέχρι στιγμής, αλλά τελικά, όπως και ο ίδιος είπε, ο πνεύμονας του φαίνεται να μην επανέρχεται. Είναι σαν και να έχει φάει παιδιά μια σφαίρα στον πνεύμονα το συγκεκριμένο. Αυτό ακριβώς. Θέλω να δούμε το ρεπορτάζ. Γιατί σήμερα, αυτή την ώρα, αν δεν κάνω λάθος, έχει μπει το παιδί στο χειρουργείο. Για μια δύσκολη επέμβαση. Και προσέξτε, βρίσκεται στο Σισμανόγλιο αυτή τη στιγμή. Οι δικοί του άνθρωποι ζητούν αίμα. Μπορείτε να πάτε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, να δώσετε αίμα και να αναφέρετε το όνομα του Βασίλη Σίμου. Να δούμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά να σας δώσουμε και περισσότερες πληροφορίες. Άλλα χειρουργείο σε λίγες ώρες έρχεται. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κόσμο για τα μηνύματά του. Πραγματικά είναι μεγάλη δύναμη για κάποιον που είναι σε μια τέτοια δύσκολη φάση αυτές τις ώρες. Αντιμετωπίζεις αλλιώς τα πράγματα. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματά μου. Δεν ξέρω. Απ' τη μία ξέρω ότι θα γίνει κάτι καλό και ότι θα ησυχάσω εγώ μετά το πρόβλημα αυτό. Εδώ πέρα όλοι λένε, ας πούμε, καλά δεν έπαθε κάτι στο Survivor ή κάπου αλλού, ας πούμε, αλλά πραγματικά το Survivor είναι το Survivor της ζωής, παιδιά. Και ποτέ να μην ξεχνάτε κάποια βασικά πράγματα, να αγαπάτε την οικογένειά σας και να έχετε τον κόσμο μαζί σας και τους φίλους σας κοντά σας. Και επειδή βρίσκομαι σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, πραγματικά θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εδώ στους γιατρούς που με έχουν αναλάβει, σε όλο το team και στα παιδιά που είναι εδώ μέσα, γιατί επειδή η καιρή είναι δύσκολη και έχουν πάρα πολλές ελλείψεις, πάρα πολλές δυσκολίες, εδώ πραγματικά βλέπεις αγωνιστές, ανθρώπους που δουλεύουν, όλες οι νοσηλεύτριες, μέχρι και από τους τραυματιοφορείς, βλέπεις ένα πράγμα
πραγματικά που σου δίνει πάρα πολύ δύναμη και πρέπει να το λέμε αυτό, γιατί τα δημόσια νοσοκομεία τελικά και κάνουν τη δουλειά τους πάρα πολύ καλά και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι εδώ είναι πάνω απ' όλα άνθρωποι. Είναι πάνω απ' όλα άνθρωποι και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πιστεύετε στον Θεό, πάνω απ' όλα να έχετε πίστη στον εαυτό σας, γιατί η Εκκλησία είναι η ψυχή σας, δεν είναι η Εκκλησία που πάμε, η Εκκλησία είναι η ψυχή μας και πάνω απ' όλα η οικογένειά μας, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο και πάλι. Και το ερώτημα είναι, ευτυχείτε για να χειρουργηθείτε ή χειρουργηθείτε για να ευτυχείτε? Πολλά χαιρετίσματα σε όλο το team, στην ομάδα και στην Κατερίνα, πάρα πολλά φιλάκια. Σας αγαπάω, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία μηνύματα από την εκπομπή σας. Ελπίζω να είστε πάντα πρώτοι όπως είστε και να έρθω να σας δω με το καλό, το να γίνω καλά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ και το Θέμη το Μάλι. Φιλιά. Εμείς σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σε αυτή την δύσκολη θέση, που ευχόμαστε και είμαστε σίγουροι ότι όλα θα πάνε καλά και μπήκε η διαδικασία της να μας στείλεις αυτό το βιντεάκι. Το θέμα είναι ότι το έστειλες βέβαια για να το δει και ο κόσμος. Ζητάει τη βοήθεια, όχι ο ίδιος, το λέμε εμείς, ότι το παιδί χρειάζεται αίμα. Μπορείτε να πάτε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο και να πείτε για τον Βασίλη σε όλη την Ελλάδα. Οποιαδήποτε μονάδα αίματος. Ναι. Ακριβώς. Μπράβο, αγόρι μου, για τη δύναμη ψυχής του και είδες τι σημαντικά πράγματα είπε. Πέρασε πολύ ωραία μηνύματα για τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία που παίρνουν 700, 600 μέχρι 800 ευρώ και σπουδάζουν σε όλη τη ζωή. Επίσης, να πούμε, τον γνώρισα εγώ όταν ήρθα εδώ καλεσμένο στην Κατερίνα Τζαρίφ. Ναι. Τι καλό, γλυκό παιδί, εργατικό. Μου λέει, ακόμα δουλεύω, πηγαίνω, βοηθάω τους γονείς μου. Ρε παιδί μου, είδες όλα να είναι περαστικά, αυτό να πούμε. Μακάρι, μακάρι. Βλέπω ότι έχει δύναμη και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κάθε επιτυχία και στο χειρουργείο μας θα ενημερώσουμε, τηλεθεατές μου. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω στην κρυψώνα του Σινμπόι. Εκεί που κρύβεται λοιπόν ο Σινμπόι, στη γειτονιά του, να το πω διαφορετικά. Εκεί πήγαμε, ο Σωτήρης Καραμίτζας, και μας κάνει στην ουσία ένα οδηπορικό, το λες τώρα για γειτονιά. Μια ξενάγηση στη γειτονιά όπου μεγάλωσε ο Θοδωρής, αυτό είναι το πραγματικό όνομα του Σινμπόι. Βρίσκουμε γείτονες, φίλους του και μας μιλούν για αυτό το παιδί που τώρα τελευταία έλεγχο είναι ότι ψυχολογικά, από ό,τι φαίνεται, περνάει λίγο δύσκολο. Το θέμα είναι αυτό που γράφουμε ακριβώς στο Σούπερ. Πήγαμε λοιπόν στη γειτονιά για να δούμε τι είπαν οι άνθρωποι που τον ξέρουν πολλά χρόνια και τι φταίει για όλη αυτή την. Έλαντε. Το ξέσπασμα. Το ξέσπασμα που έχει κάνει. Για πάμε να το δούμε παρακάτω. Τι ακούσα στη στροφή και με ρωτάνε μαμά. Και δεν είναι μαμά. Να με βρουν οι μπαζί ψάχνουν ξανά. Αυτή είναι εδώ τη γειτονιά, στη Νέα Ιωνία, γεννήθηκε ο Φόβορος Αγκουστίν Γκέκα ή όπως έχει γίνει γνωστό στο Πανελλήνιο, Σινμπόι. Οι γείτονες θυμούνται τον μικρό Σινμπόι να επιθυμεί να γίνει τραγουδιστής, αλλά και να κάνει και μερικές αταξίες. Δεν τον ξέρω, απλά το βλέπω που κυκλοφορεί εδώ, εντάξει, δεν έχω καθόλου ιδέα για το πώς είναι. Αλλά είναι απλός άνθρωπος, δηλαδή δεν έχει κάποιο... Δηλαδή, όχι, καθόλου. Μιλάμε τον κόσμο και τέτοιο. Εδώ μένει όμως, στην Νέα Ιωνία. Εδώ μένει, ναι, ναι, ναι. Η οικογένειά του ήταν μια οικογένεια που πέρασε δύσκολα, αλλά δούλεψε πολύ. Όπως πέρασαν όλοι οι αλλοδαποί. Πήγαινε με τα παιδιά μου μαζί σχολείο. Δεν δημιούργησε ποτέ πρόβλημα, ας πούμε, έκανε φασαρία. Ούτε τώρα, ούτε ποτέ. Εγώ το γνωρίζω από... Από μικρό. Από μικρό. Τώρα που έχει γίνει διάσημος, φαντάζομαι δεν έχουν αλλάξει συνήθειές του. Έχετε κανονικά. Για μένα και γι' αυτόν όχι. Και για τη γειτονιά. Αυτό εδώ το παρκάκι, ελάχιστα μέτρα από το σπίτι του Σινμπόι, είναι η βάση του για τα πρώτα βίντεο κλιπ του. Ελάχιστες εβδομάδες μετά από την προβολή του στο YouTube, καταφέρνει κυριολεκτικά να ανέβει στην κορυφή με εκατομμύρια views. Τώρα είμαι GT, baby. Φωνάζουν το όνομά μου σαν του Bieber. Τώρα είμαι GT, baby. Ξέρετε ότι μένει εδώ. Μένει ακριβώς από πίσω σας. Από πίσω εδώ, μένει. Ναι. Εκεί στην τη λευκή. Δεν το είχατε πάρει χαμπάρι. Ναι. Όχι. Από πότε μένει εδώ. Χρόνια μένει εδώ πέρα, εδώ γεννήθηκε. Και εγώ πώς δεν το ξέρω. Γεννήθηκε εδώ απέναντι. Φρακτορείο ρε, το χάσατε νομίζω το θέμα. Μάλλον το χάσα. Τώρα είμαι GT baby. Φωνάζουν το όνομά μου σαν του Bieber. Τώρα είμαι GT baby. Το πρώτο γυμνάσιο Νέας Ιωνίας πέρασε τα σχολικά του χρόνια ο Σινμπόι. Εδώ, όπως έχει παραδειχτεί και ο ίδιος σε συνεντεύξη του, είχε δεχτεί αρκετές φορές bullying. Ο Σινμπόι πώς ήτανε? Για μένα, από εσύ είναι και από την πατρίδα μου, καλό παιδί. Και ο πατέρας του δούλεψε σκληρά και η μάνα δούλεψε σκληρά. Ο πατέρας ήταν μπουρατζής και τέτοια. Και η μάνα μου δούλευε, άρχισε σαν κομμότρητη έτσι. Το περιμένετε ποτέ? Όχι, δεν το περιμέναμε. Ποτέ και τόσο διάσημο. Σαν παιδί αυτός ήταν ήρεμος, ήσυχος, με την οικογένεια
Αλλά εντάξει, τώρα το έχω εδώ και ένα χρόνο που δεν το έχω δει. Θέλω να σας πω ότι το καλοκαίρι τον γνώρισα από κοντά και κάναμε... Σας θυμίσω το διαγωνισμό. Καλέ, τι είναι αυτό το κτίνος τηλεόραση που δίνουμε. Αυτό δεν είναι τηλεόραση, είναι υπερκτίνος, τεράστια είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την εταιρεία Μυρίδης Σαβίδης. 65 ίντσες παρακαλώ. Είναι κινηματογράφος, δηλαδή αν πάω δίπλα της, φαίνομαι πιο μικρή από την τηλεόραση. Καλά, δεν υπάρχει αυτό. Αν την έχετε τώρα στο σπίτι σας και να βλέπετε ευτυχείτε, σκεφτείτε να με βλέπετε τόσο τεράστια. Τέλος πάντων, αν θέλετε να βλέπετε εμένα τόσο μεγάλη, να βλέπετε Netflix, να βλέπετε τις αγαπημένες σας σειρές, τις ταινίες σας, τώρα που έρχεται βαρύς χειμώνας, να κάθεστε έτσι με τον αγαπημένο σας, με την αγαπημένη σας, να χουλιάζετε, να πίνετε το κρασάκι σας και να βλέπετε ταινίες. Κοιτάξτε, είναι 4K. Ultra high definition, ξέρετε τι σημαίνει φαίνονται αυτό. Φαίνονται όλα όμως, το ξέρεις, ε. Και έρχεται απευθείας πρόσβαση στο Netflix. Συγγνώμη, μπορώ να την έχω κι εγώ αυτή τη τηλεόραση. Πάρα πολύ ωραίο. Α, και με το ίδιο μήνυμα στο 14999. Δεν διεκδικείτε μόνο την τηλεόραση για τους άντρες που πολύ τη θέλετε και τρελαίνεστε, αλλά φίλες μου, κοιτάξτε τι έχω και για εσάς. Ένα ψυγείο Μόρις ρετρό. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι σε αυτό το χρώμα, το φανταστικό, το φυστική. Και αυτό από την εταιρεία Μύριδη Σαββίδη. Σε αυτό το φανταστικό χρώμα έχει πάρα πολλά χρώματα. Βγαίνει ροζ, βγαίνει κόκκινο, βγαίνει κίτρινο, βγαίνει πράσινο, βγαίνει μπλε, βγαίνει ό,τι μπορείτε φανταστείτε, πορτοκαλί. Ό,τι θέλετε. Και όλα αυτά με ένα μήνυμα. 14999, open και ενώ το μετεπώνυμο στο 14999. Με το ίδιο μήνυμα εννοείται πως διεκδικείτε και το Opel Corsa. Τι δωράρες είναι αυτές. Καλά Θέμη, έχω πάθει πλάκα με αυτήν την τηλεόραση. Απλά να σου πω κάτι. Εγώ δεν θα μπορώ να την έχω σπίτι μου γιατί είναι μικρή απόσταση. Έχω μικρό σπίτι, αλλά σε ένα σπίτι που έχετε μεγάλη απόσταση. Καναπέ, τηλεόραση. Πω, πω. Ειδικά να βλέπετε τα διλήμματα. Καλά, έχετε ένα διλήμμα. Υπερδίλημα. Διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά ερχόμαστε με τα δικά σας βλήματα. Μην πάτε πουθενά, υπάρχει λόγος. Δεμάνα, δεν θα μ' αγκαλιάσεις. Θα σου πω ξανά 50 ευρώ να μου δώσεις. Πού να τα βρω, αγόρι μου, τράπεζα είναι εδώ. Εδώ. Τι εδώ. Θα έρθεις να μείνεις εδώ. Όπα, περίμενε. Ή εμείς θα μείνουμε εδώ μέσα, ή αυτοί. Έχω δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Στις 11:30, τα δικά σας διλήμματα. Άργησες πολύ, δεν έχω ψυχή, δεν είμαι παιδί. Αχ, τι ωραίο κομμάτι είναι αυτό. Πόσο μου αρέσει αυτό το κομμάτι του Σαμπάνη. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραίο. Και πόσο με συγκινήσεις και το σημερινό δίλημα. Θα συγκινήσεις, θα σε προβληματίσει, διότι το έχει στείλει μία μητέρα, το όνομά της είναι Μαρία, είναι μητέρα δύο παιδιών και αλλάζουν πολλά πράγματα στη ζωή της όταν ο ένας της γιος φεύγει στο εξωτερικό. Δεν έχετε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο. Πάμε να δούμε το δίλημα της Μαρίας και θέλω και τη δικιά σας συμμετοχή. Παρακαλώ. Με λένε Μαρία και είμαι μητέρα δύο παιδιών. Μέχρι πριν λίγο καιρό ζούσα με την κόρη μου και τον άντρα της. Αν και ο γιος μου ο Βασίλης ήταν μακριά και μου έλειπε, μπορώ να πω ότι ήμουν ευτυχισμένη μέχρι την ημέρα που το παιδί μου γύρισε προειδοποίητα. Στην αρχή ήταν όλα καλά και ήρεμα. Μέχρι που ο Βασίλης τα έμπλεξε ξανά με την πρώην του και μου την κουβάλισε στο σπίτι. Από τότε άρχισαν οι καυγάδες. Δεν μπορούν τη συγκατοίκηση και μαλώνουν συνεχώς, κυρίως ο Βασίλης με τον άντρα της κόρης μου. Ένα περιστατικό όμως με έφερε σε δίλημα. Ο Βασίλης μου έκλεψε λεφτά από την αδελφή του. Η κόρη μου μετά από αυτό μου είπε πως αν δεν φύγει ο γιος μου με την αγαπητική του από το σπίτι, θα φύγει εκείνη με τον άντρα της. Τι να κάνω, να διώξω το γιο μου μιας και μας έχει αναστατώσει όλους με τη συμπεριφορά του ή να τον κρατήσω και να τον βοηθήσω μέχρι να μπει στον ίσιο δρόμο, με συνέπεια όμως να φύγει.
Καλημέρα, μανούλα μου. Κοριτσάκι μου, γλυκό. Τι γίνεται? Καλημέρα, χαρά μου. Μόλις έφτιαξα το καφεδάκι σου. Αχ, μπράβο, ρε μάνα. Τι θα έκανα και χωρίς εσένα. Αφού ξέρω, είναι η ώρα σου. Όντως, δεν ανοίγει το μάτι. Τι γίνεται, για πες, πώς κοιμήθηκες? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Εγώ πάλι κουράστηκα πάρα πολύ. Ξύπνησα και το πρωί γιατί έκανε φασαρία ο Μάρκος, έψαχνε να βρει τι θα βάλει πάλι. Αχ, παιδάκι. Κουράζεται. Σηκώνεται πολύ πρωί. Δουλεύει σκληρά αυτό το παιδί. Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ καλός και μ' αρέσει που δουλεύει, να σου πω την αλήθεια, και δεν είναι κανένα τεμπέλης να πρέπει να τον ταΐζουμε εμείς. Ε, αυτό έλειπε. Όχι, όχι. Είναι πολύ καλός, μωρέ. Και σ' αγαπάει. Όντως. Αυτό είναι το σημαντικότερο, μαμά. Τι θα τον έκανα αν δεν με αγαπούσε? Να σου πω κάτι, καριτσάκι μου. Oh, αυτό το ύφος μου ανησυχεί όταν το παίρνεις, να ξέρεις. Καθόλου, καθόλου, καθόλου. Πάει καλά. Μήπως θέλετε να μου κάνετε ένα εγγονάκι? Έλα, βρε, μαμά, αυτά δεν τα παραγγέλνουμε. Παρ' όλα αυτά, για να είμαι ειλικρινής, σκεφτόμαστε να το βάλουμε σιγά-σιγά μπροστά, γιατί είμαστε και πολύ καλά τώρα οικονομικά, οπότε είναι η ώρα, ίσως. Μπράβο, με το καλό. Ποιος είναι? Πριν, 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 κανέναν, παιδί μου. Όχι, καλέ, κανέναν. Ρε, μάνα. Δεν με αγκαλιάσεις. Γε μου, τι έκπληξη είναι αυτή. Θα πήρε ένα τηλέφωνο. Τι έκπληξη είναι αυτή. Ράνια! Ράνια, έλα να δεις. Μπιλ! Τι κάνεις? Μεγάλωσε. Δεν το πιστεύω. Τόσα χρόνια λείπει. Εσύ εδώ, πώς. Πώς. Ελάτε, πάμε μέσα να τα πούμε. Πάμε. Έλα, ναι, έλα μου, δες την πόρτα. Και για πες, πώς ήταν το ταξίδι, κουράστηκες? Ήταν λίγο κουραστικό, ήταν 5 ώρες, είχαμε κάτι καθυστερήσεις, αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ, ήρθα. Τώρα ήρθες, θα ηρεμήσεις εδώ πέρα, θα κάτσεις να ξεκουραστείς λίγο. Βασίλη μου, αγόρι μου όμορφο. Χρονιά, ε. Δεν το πιστεύω ότι είσαι εδώ. Δεν μας είπες τίποτα. Ναι. Πώς ήταν αυτό? Πώς το πήρες απόφαση? Ήθελα να σας κάνω έκπληξη. Έγινε κάτι και έφυγες. Κοίτα, δεν πήγανε καλά οι δουλειές. Δεν είναι που λένε ότι θα πας στο εξωτερικό και θα βγάλεις λεφτά και αυτά. Δύσκολα είναι, δεν πήγαν καλά και αποφάσισα να γυρίσω πίσω. Καλά έκανες. Βεβαίως το είχαμε πει ότι είναι ρίσκο το εξωτερικό, αλλά δεν πειράζει, καλά έκανες. Το δοκίμασες, είδες. Το πάλεψα όμως, ε. Το πάλεψα τόσα χρόνια. Το ξέρω, αλλά... το ξέρω, είσαι μαχητής. Δύσκολα. Και τώρα τι σκέφτεσαι να κάνεις? Να φανταστώ θα ψάξεις κάποιο σπίτι να τακτοποιηθείς κι εσύ, να έχεις την ηρεμία σου, ε. Εδώ θα μείνω, μαζί όλοι. Ποιο σπίτι, καλά, το δωμάτιό σου σε περιμένει, είναι μέσα. Το έχεις αλλάξει? Όχι, δεν έχω κουνήσει τίποτα. Παιδί μου, δεν μας αφήνει να μπούμε. Πας καλά, θα πήρες το δωμάτιό σου. Αλλά εδώ, εντάξει, όχι. Όχι, καλά, αλλά... δεν έχουμε πρόβλημα εμείς. Απλά για σένα το λέω που έχεις συνηθίσει αλλιώς. Δεν θα μείνω μόνιμα. Να ψάξω να βρω μια δουλίτσα πρώτα, ναι. Μια καλή δουλειά, να μπορώ να μείνω μόνος μου. Βέβαια, με την ησυχία σου, με την ησυχία σου, αγόρι μου, να συνέλθεις. Να σου φτιάξω ένα καφεδάκι. Ένα καφέ, ρε μαμά. Κάτσε, το χρειάζεσαι. Δεν κόρισε τίποτα. Κι εγώ ένα καφέ. Με αχ, κακομαθημένο. Μάλιστα. Με στο παρόν δεν έχουμε δει κάποια εξέλιξη. Λείπει χρόνια. Ενθουσιάζεται που τον βλέπει. Η Μανούλα, το γιο αλίμονο θα ενθουσιαστεί, ναι, που θα τον δει. Και η κόρη το ίδιο. Εντάξει, δεν τρελάθηκε κιόλα. Δεν τρελάθηκε γιατί έχουν πολλά χρόνια να βρεθούν και είναι νέο κορίτσι, άρα το έχει χάσει πολύ το μεγάλο. Σωστά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη συνέχεια. Όμως πρώτα να σα πω πώς ψηφίζετε. Τι να κάνει λοιπόν η Μαρία που είναι στην πολύ δύσκολη θέση? Να τον διώξει το γιο τη ή να μην τον διώξει? www.tvopen.gr κάθετο vote. Από κινητό. Ορίστε, εγώ θα μπορώ να ψηφίσω από το κινητό μου. Από το σταθερό. Καλά, από το σταθερό. Δύσκολο. Από τον υπολογιστή σας, από το λάπτοπ, ψηφίζετε από παντού. Και να πούμε ότι υπάρχει και application πλέον του Open, μπορείτε να το κατεβάσετε και όπου και αν είστε να βλέπετε ζωντανά τα διλήμματα. Πάμε να δούμε τη συνέχεια, γιατί πρώτη φορά βλέπουμε ένα τέτοιο δίλημα. Παρακαλώ. Sorry, δεν ήξερα ότι καθόσουν να... Όχι, έλα, κάτσε, τι, πού πας, κάτσε. Σίγουρα. Ναι, κάτσε, τι πλάκα κάνεις, κάτσε, Άλεξ. Τι έγινε? Καλά, καλά. Ετοιμαζόμαστε να πάμε για καφέ. Ναι. Και πήρες κι άλλον. Πήρες πολλούς καφέδες, ε. Είσαι νευρικός. Λίγο. Α, είσαι και νευρικός. Δεν μου λες, πόσο καιρό είσαι με την αδελφή μου? Είμαστε 4 χρόνια τώρα. 4 χρόνια παντρεμένοι? Όχι, 3 χρόνια παντρεμένοι. Α, και ένα χρόνο την ήξερες και παντρευτήκατε μετά, ε. Και τι δουλειά κάνεις ακριβώς? Υδραυλικός είμαι. Έλα, ρε, μαστοράτζα, ε. Ωραίος. Βγάζεις, βγαίνει. Εντάξει, κοίτα, δεν είναι όλοι με νησίκοι. Κάποιες φορές ναι, κάποιες φορές όχι. Είναι... Τώρα δηλαδή, τον τελευταίο καιρό. Εντάξει, το καταδύναμη κάνουμε κι εμείς. Εντάξει, ψηλό καλά πάμε, δεν πάμε.
Καλά, καλά. Έχεις τίποτα πάνω σου, κανένα ψηλό? Τι εννοείς? Αλέξη, να μου... Έλα ρε Μάρκο, πού είσαι ρε αγάπη μου και σε ψάχνω. Μας περιμένει η Μαρία. Ναι, ναι, ναι. Να πάμε, να πάμε. Ναι. Φιλιά, τα λέμε. Γεια. Μα, τι έγινε? Προσπαθώ να είμαι καλά. Να σου πω, έχεις ένα πεντάρικο να μου δώσεις? Πού να το βρω, αγόρι μου, τράπεζα είναι εδώ. Τι φωνάς ρε παιδί, με ένα πεντάρικο σου πάνω να μου δώσεις? Κάθε μέρα για αυτά ζητάς. Τι να κάνω, γιατί έχω. Πήγαινε βρες δουλειά, έτσι. Έχει παραγίνει το θέμα. Μαμά, ψάχνω, δεν βρίσκω. Εντάξει. Πήγες στις αρμόδιες υπηρεσίες. Παντού έχω πάει. Δεν με παίρνει κανένας, εγώ φταίω. Λοιπόν, ο Μάρκος σου είπε να πας εκεί πέρα βοηθός. Τι να κάνω, να πάω στον Μάρκο βοηθός? Καλά, πλάκα, για βοηθό με έχεις. Ε. Ξεκίνα βοηθός να έχεις λεφτά και μετά βρες. Μαμά, ήμουν τόσα χρόνια στο εξωτερικό και δούλευα. Θα πάω στον Μάρκο τώρα, πλάκα μου κάνεις. Ας πάω το βες, τι θέλεις. Οπό, τι φωνάζεις μωρέ τώρα, δώσ' μου ένα πεντάρικο σου, λέω, θα σου δώσω. Από πού θα μου το δώσεις? Όταν πιάσω δουλειά θα σου δώσω. Όταν πιάσεις, πήγαινε, πιάσε και βρες. Μαμά, πρέπει να βγω, το καταλαβαίνεις. Πρόβλημά σου. Πάλι πρόβλημά μου. Πήγαινε, κάνε χειρονακτική δουλειά και βρες. Είναι κάτι που κάνεις ώρες. Είμαι παιδί σου ή δεν είμαι? Παιδί μου είσαι, αλλά είσαι πλέον άντρας. Άρα να λαμβάνεις τις ευθύνες σου και πας και φέρνεις λεφτά για τον εαυτό σου. Εδώ μέσα ο Μάρκος συμβάλλει. Εγώ μια σύνταξη έχω, τι νόμιζες? Τώρα, τι είναι αυτά που λέει, θα μου δώσεις λέγε φανάκι? Δεν έχω εγώ. Τα χρειάζομαι. Πρόβλημά σου. Τελευταία σου κουβέντα. Τελευταία μου κουβέντα. Εντάξει ρε, φεύγω. Δεν θέλω τίποτα, φεύγω. Στο καλό να πας και να μας γράφεις. Γιατί γραμμένους μας είχες τόσα χρόνια. Α, εδώ είναι το μπαλκόνι. Ω, πολύ ωραία. Άντε να μην είμαστε μαζί και δεν με έχεις φέρει εδώ. Σε έφερα τώρα. Και πουλάκια είχετε. Της μάνας μου, αυτή ασχολείται με αυτά. Εγώ δεν ασχολούμαι. Ωραία. Καλά, ε. Τόσα χρόνια στο εξωτερικό και να γυρίσω και να πέσω πάνω σου. Απίστευτο. Η μοίρα μας ξαναένωσε. Κάπως έτσι. Δεν σε βλέπω όμως τον τελευταίο καιρό έτσι πολύ καλά. Τι έχεις? Τι έχω? Κάτι έχεις. Εντάξει, γιατί να σε ζαλίζω τώρα κι εγώ με τα δικά μου τα προβλήματα. Έχεις εσύ τα δικά σου. Για να μην τα πεις εμένα, ποιον να πεις? Λέγε. Έλα, λέγε. Εντάξει, ρε Βασίλη, είναι οικονομικό το θέμα, τι να σου λέω. Α, μετά πει σε μένα. Πλάκα κάνεις τώρα. Έλα, τσούλα το, τελείωνε, προχώρα το. Δεν βλέπεις, ψάχνω δουλειά, δεν βρίσκω. Έχω απλήρωτους λογαριασμούς. Τα νίκια έχουν φτάσει στο τέλος του Θεού. Άστα, τώρα θα με πετάξει απ' έξω. Ποιος? Η σπίτι μου κοκκυρά, ποιος? Εδώ. Τι εδώ? Θα έρθει να μείνεις εδώ. Όχι, ρε, τι λες τώρα. Πασκαλά, στο σπίτι μου είναι, πού θα μείνεις? Συγγνώμη, η αδελφή σου που μένει εδώ δεν είναι παντρεμένη? Γιατί και τι έγινε, ναι. Τόσα άτομα, τι λες, καταρχήν πρέπει να τη ζητήσεις το λόγο. Πώς θα έρθω έτσι? Εγώ θα ζητήσω το λόγο από την αδελφή μου ή τη μάνα μου, στο σπίτι μου. Είσαι καλά? Θα έρθεις εδώ, τέλος. Όχι, όχι, όχι. Τι, άσε με να το σκεφτώ. Μαμά, μισό λεπτό. Έλα, όχι, όχι, άσε ό,τι κάνεις και έλα λίγο να σου πω που θέλω. Έλα, βρε αγάπη μου, τι έγινε? Να σου πω, τι φρούτο είναι αυτό που μας κουβάλισε μέσα στο σπίτι? Ο Βασιλάκης, για πες μου λίγο. Ποια, η ελπίδα? Ναι, η ελπίδα, η ελπίδα, η οποία είναι λίγες μέρες μέσα στο σπίτι και μας μιλάει λες και είμαστε υπηρετικό προσωπικό. Νομίζω ότι τις ανήκουν όλα εδώ μέσα. Δηλαδή, φαντάσου να μείνει κι άλλο τι έχει να γίνει. Είναι καλό κορίτσι. Απλά νομίζω ότι και τον δύο τα νεύρα είναι σπασμένα. Α, με τη δουλειά που δεν βρίσκουν. Ναι, μπράβο, μαμά μου, το βρήκες και θέλουν να σπάσουν και τα δικά μας τα νεύρα έτσι όπως μας μιλάνε και μας συμπεριφέρονται. Κοίταξε, έχεις δίκιο, αλλά θα το τακτοποιήσουμε. Θα δεις ότι όλα θα γίνουν ήρεμα πάλι. Ναι, κοίτα να κάνεις κάτι σύντομα, γιατί δεν είμαι και πολύ καλά. Πώς τον είπες το γιο? Εκεί φύνει. Χειριστικός μέχρι εκεί που δεν πάει και σίγουρα δεν λατρεύει και τη δουλειά. Και τεμπέλη. Φαίνεται. Ας το πούμε και τεμπέλη. Και το θέμα είναι ότι φέρνει πραγματικά σε πολύ δύσκολη θέση τη μητέρα. Γιατί υπάρχει δυσκολία και με τη συμπεριφορά του. Το βήμα τη λοιπόν τι να κάνει, διότι η κόρη της τη ζητά να διώξει από το σπίτι τον αδελφό της, διαφορετικά θα μετακομίσει εκείνη. Με τόσα χρόνια το στήριγμά της είναι η κόρη της. Ακριβώς. www.tvopen.gr, κάθετος vote. Εσείς επιλέγετε. Μέχρι τώρα υπάρχει αρκετά μεγάλη διαφορά, αλλά δεν είναι τεράστια. Με την ψήφο σας μπορείτε να ανατρέψετε το αποτέλεσμα. Για να δούμε και το τρίτο μέρος, παρακαλώ. Και όπως έτρεχε, ναι, τρώει μια τούμπα, πάτησε κάτι από κάτω και μιλάμε. Να σου, αυτή την παρακολουθούσε κιόλας. Ναι. Πω πω θεά. Και έτρεχε αλλιώς να γλιτώσει και καλά να μην τον δει και πάρα μου μιλήσει και πέφτει κάτω. Μιλάμε. Καλά, εντάξει, δεν θα μιλήσω. Βασίλη, τι θα γίνει, προσπαθώ να κοιμηθώ, δουλεύω αύριο. Τι
σπίτι, ήρεμα. Ωπα, τι να σου, τσαμπουγά. Μα δεν σέβεστε τίποτα. Προσπαθώ να κοιμηθώ και είστε εδώ και χαχανίζετε όλη την ώρα. Εγώ μη σου αγόρι μου, σου είπα να θέλω να κοιμηθώ. Προσπαθώ, αυτό σου λέω, αλλά δεν με αφήνετε. Τα σπίδες. Έχει αϊπνίες μάλλον. Μην γενέρα, αστείο. Και τι θα γίνει, θα μας αφήσετε να κοιμηθούμε σήμερα. Τι έγινε, ο δικηγόρος. Ρουμπίτσα, όχι ο δικηγόρος, απλά μένουμε όλοι στο ίδιο σπίτι και καλό θα ήταν να σεβόμαστε ένας τον άλλον. Τι λέτε κι εσείς. Έλα, γανιά μου, άντε μέσα, αγάπη μου, άντε να διαβάσεις κανένα βιβλίο. Ναι, αγάπη μου, άντε να διαβάσεις κανένα δουλίτσα όλη μέρα εδώ. Όσο μίλησε. Όπα, κοπέλα μου, ναι, ό,τι θέλει κάνει. Να τη χαίρεσαι τέτοια που είναι και εσύ, Βασίλη. Άντε, έλα, πηγαίνετε. Αδέλφια είσαστε. Τι κατάσταση είναι αυτή. Πηγαίνετε εσείς μέσα, σας παρακαλώ. Μέσα. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Τον ακούσω όμως τι λέει. Έλα, αγόρι μου, πηγαίνε μέσα. Σας τα αδέλφια, τι κάνετε. Ηρεμήστε. Να είστε αγαπημένοι. Δεν μπορώ, με φάγατε εδώ μέσα. Καλά, να σου πω. Λέω. Τι δράματα. Σαπουνόπερα. Ε, Μάρκο, εδώ είσαι. Εδώ χαζεύω. Τι χαζεύεις για να δω. Τι, σιγά ρε, μην δούμε τίποτα. Ε, τι έγινε. Καλά. Πώς πήγε η δουλειά σήμερα. Τρέξουμε πολύ. Έχει δουλίτσα, ε. Κάτι γίνεται. Εντάξει, δουλίτσα, να έχει να βγάζουμε λεφτά, έτσι δεν πάει. Και δεν μου λες, έχεις πληρωθεί. Τέλος του μηνός τώρα αυτά. Έχουν καθυστερήσει αρκετά οι πληρωμές, όχι. Σε είδα χθες που είχες κάτι λεφτά και έδινες τη ράνια κάποια, τα βάζεις στην τσέπη, κάποια ρησιά. Αυτά ήταν για τους λογαριασμούς που ήταν ληξιπρόθεσμοι. Και αυτά που βάζεις στην τσέπη. Τι. Καλά, εντάξει. Πήγαν στους λογαριασμούς. Εντάξει, να σου πω, έχεις ένα κοσάρι που δώσεις τώρα. Δεν έχω τίποτα. Έλα, ρε, και το χρειάζομαι. Θέλω να πω, έχω δουλειά για αυτό το λέω. Σου λέω δεν έχω. Έλα, ρε, θα σου δώσω τώρα για να πω. Όπα, περίμενε. Τι έγινε πάλι, γιατί φωνάζετε. Έχετε ξεσηκώσει την πολυκατοικία. Μα μου ζητάει λεφτά. Θα δώσω ένα κοσάρικο και να το δώσω, ρε. Βασίλη, έχεις τρελαθεί, αγόρι μου. Τι έχεις πάρει. Συγγνώμη, στο σπίτι μου είστε και ζήτησα ένα κοσάρικο, δηλαδή δεν κατάλαβα. Σιγά να σου πληρώνουμε και νίκιο, ρε Βασίλη. Έλα, ρε Μάρκο, πάμε μέσα. Δεν πάτε καλά τώρα τελευταία. Μαμά! Μαμά! Έλα, κοριτσάκι μου, τι έπαθες. Να σε ρωτήσω, είχα 50 ευρώ μες στο σιρτάρι για να πληρώσω το κινητό. Μήπως τα είδες. Αγγίζω ποτέ εγώ χρήματα δικά σου. Εσύ δεν αγγίζεις. Ο Μάρκος δεν αγγίζει. Εγώ δεν το πήρα. Ποιος μπαίνει. Δεν θέλει να το σκεφτώ. Δεν θες να το σκεφτείς, αλλά δεν ήταν η πρώτη φορά που μου λείπουν λεφτά. Να σου πω, να ανεχτώ τη συμπεριφορά τους, την απαράδεκτη, και αυτή μέχρι ενός σημείου, αλλά το να με κλέβει και μέσα στο ίδιο μου το σπίτι, δεν τον έχουμε. Οπότε, μάνα μου, διάλεξε. Ή εμείς θα μείνουμε εδώ μέσα, ή αυτή. Έχω δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Να διώξω τον Βασίλη και την κοπελιά του, γιατί δημιουργούν πολλά προβλήματα στο σπίτι. Ή να τον κρατήσω και να τον στηρίξω μέχρι να μπει στον ίσιο δρόμο. Με συνέπεια να χάσω τα άλλα μου παιδιά. Η κόρη της έχει 100% δίκιο. Τι συζητάμε τώρα. Είναι τραγικός. Είναι τραγικό, αλλά γίνεται. Δηλαδή, ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα που το σπίτι της οικογένειας γίνεται κοινόδιο. Η διαφορά πάντως είναι τεράστια. 89 και 11% και 89 να διώξει το γιο της. Να φρίκαρε και το κοινό πώς φρίκαρε. Όσο σκληρό και να είναι, προκειμένου να σώσει και την κόρη. Δεν υπάρχει. Θα ήθελα να δούμε την απάντηση, παρακαλώ. Τέλεια ήτανε. Τι έγινε, ρε μάνα, τι, τέτοια ώρα ξυπνιά, τι έγινε. Πρέπει να μιλήσουμε. Ωραία, τι να πούμε. Λοιπόν, Βασίλη, όταν ήρθες, είπες ότι θα μείνεις για λίγο μέχρι να βρεις δουλειά. Ανταυτού έφερες και την κοπελιά σου εδώ. Ο Μάρκος δουλεύει πολύ σκληρά και εγώ παίρνω μόνο μία σύνταξη. Δεν μπορούμε να ταΐζουμε τόσα στόματα. Πρέπει να φύγεις. Τι. Πού να πάω, τι εννοείς. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, αλλά εδώ πέρα δεν μπορείτε να μείνετε, γιατί θα χάσω τα άλλα μου παιδιά.
Και πού θα πάμε, τι λέει. Συγγνώμη, είναι τώρα αυτή η τελευταία σου κουβέντα. Αυτή είναι η τελευταία μου κουβέντα. Τι να σου πω, ρε μάνα, σου πήραν τα μυαλά οι άλλοι. Εντάξει, θα φύγουμε αύριο. Όχι αύριο, τώρα. Πάμε, Βασίλη. Τώρα. Τόσο πολύ θες να μας διώξεις, ε. Έτσι πρέπει να γίνει. Εντάξει, ρε μάνα. Πάμε. 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 Δύσκολη απόφαση, μάλιστα. Λοιπόν, πόσο χαίρομαι, αγαπημένες μου φίλες, κάθε φορά που έχω την Έλενα Σκούρα στην παρέα μου, διότι τα Dr. Σκούρα έχουν πραγματικούς επαγγελματίες και επαγγελματίες γιατρούς. Καλημέρα, Έλενα μου. Πολύ χαίρομαι που είσαι εδώ σήμερα. Καλημέρα. Συγχαρητήρια για τις πρωτιές σου που βλέπουμε και καμαρώνουμε φέτος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Είναι μαραθώνιες το πρωινό. Έχουμε καιρό. Λοιπόν, η Έλενα Σκούρα είναι διευθύνουσα σύμβουλος των Σκούρα Med και σήμερα θα μας μιλήσει για μια φανταστική μέθοδο με απίστευτα αποτελέσματα, το Exilis, που μιλάμε ουσιαστικά για ένα ανέμακτο lifting. Φωστά. Θα μιλήσουμε για το πρόσωπο, αλλά το συγκεκριμένο γίνεται και στο σώμα. Εννοείται και για την κυταρίτιδα, για την χαλάρωση του δέρματος. Το Exilis θεωρείται διεθνώς συνώνυμο του ανέμακτου lifting προσώπου και λαιμού. Είναι ό,τι πιο ισχυρό για τη σύσφιξη του δέρματος, την ανόρθωση του προσώπου, τη λίανση λεπτών γραμμών και ρητίδων σε όλο το πρόσωπο. Η θεραπεία είναι ένας πολύ ισχυρός συνδυασμός ραδιοσυχνοτήτων και υπερήχων που συνδυαστικά αυτός ο μηχανισμός, αυτό είναι το προηγούμενο που είδαμε ήταν το μετά. Για να μην μπερδέψουμε τους τηλεθεατές. Είναι απίστευτη διαφορά. Ναι, αυτό που θέλω διαφορά. Να πω εγώ και θα σας τα εξηγήσει όλα η Έλληνα είναι ότι δεν είναι ούτε ενέσιμο, όχι. Ούτε χειρουργείο, τίποτα άλλο. Είναι ένα μηχάνημα καταπληκτικό που έχει έρθει αποκλειστικά από τα Σκούρα Med. Ναι. Είναι αμερικάνικη θεραπεία. Ωραία. Είναι ένα συνδυασμό ραδιοσυχνοτήτων και υπερήχων που διεγείρει πάρα πολύ εντατικά την παραγωγή νέου κολαγόνου. Και νέο κολαγόνο σημαίνει σύσφιξη στο δέρμα, ανόρθωση των παριών, ανόρθωση των ζυγωματικών. Τα ζυγωματικά επανέρχονται σε μια θέση που ήταν πριν από 10-15 χρόνια. Με την ανόρθωση του προσώπου ανοίγουν οι ρινοχυλικές άβλακες. Καλά, εδώ βλέπουμε ας πούμε τον κύριο, πώς ήταν πριν και μετά. Και το τονίζω, είναι μια θεραπεία κατάλληλη και για άντρες. Εννοείται. Αυτό που βλέπεις εδώ, Κατερίνα, το εντυπωσιακό είναι ότι το Exilis δεν κάνει μόνο σύσφιξη στο δέρμα. Mm-hmm. Διαλύει και λίπος σε περιπτώσεις που υπάρχει και λίπος και το αισθητικό πρόβλημα δεν οφείλεται μόνο σε χαλάρωση του δέρματος, όπως στους άνδρες στο διπλωσάγωνο. Εδώ βλέπετε το πριν, ας πούμε. Πάμε να δούμε τώρα το μετά. Mm-hmm. Θα εντυπωσιαστεί. Κοιτάξτε. Είναι η μοναδική θεραπεία. Αυτό, φανταστικό. Είναι η μοναδική θεραπεία το Exilis με την οποία μπορούμε να δουλέψουμε και στον οφθαλμικό κόγχο και να αντιμετωπίσουμε τις σακούλες στα άνω και στα κάτω βλέφαρα. Στα κάτω βλέφαρα διαλύοντας λίπος και συσφίγγοντας το δέρμα, στα άνω βλέφαρα ανορθώνοντας το δέρμα για να δούμε αυτή την ανέμακτη βλεφαροπλαστική. Σε ποιες περιοχές εφαρμόζεται? Όπως είπαμε, στις παριές που ανορθώνονται και ανοίγουν οι ρινοχυλικές άβλακες. Ανορθώνει τα ζυγωματικά. Γεμίζει, λιένει λεπτές γραμμές και ρητίδες στο άνω χείλος, ρητίδες καπνιστού, στο μέτωπο, στο μεσόφριο, στο πόδι της χήνας. Άρα δεν έχει και ηλικία, γιατί μπορεί μια κοπέλα να έχει και ρητίδες έκφραση και να κάνει το Exilis. Φυσικά. Να πούμε και σε πόσο χρόνο βλέπουμε το αποτέλεσμα. Γιατί παραδείγματος χάρη μπορεί να είναι μια κυρία και να το θέλει να το αρχίσει τώρα. Ναι. Και σε 2 μήνες να είναι έτοιμη. Να θέλει να δει άμεσο. Καταρχάς, εδώ βλέπουμε γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας. Έχει αντιμετωπιστεί το διπλωσάγωνο, έχει ανορθωθεί ο λαιμός, έχει ανοίξει ο λαιμός. Θα δούμε εδώ το αποτέλεσμα αμέσως μετά. Στον ντεκολτέ που είναι μια περιοχή που. Καλά, η διαφορά είναι τεράστια εδώ. Μη επεμβατικά, έτσι. Μπράβο σας. Μέσα σε 4-5 συνεδρίες έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ξεκινάμε να το βλέπουμε 3-4 μέρες μετά την πρώτη εφαρμογή. Ενώ το εντυπωσιακό, το ανέμακτο lifting του προσώπου, το βλέπουμε ολοκληρωμένο περίπου 3 εβδομάδες μετά το πέρας των συνεδριών, όπου έχει ανορθωθεί. Κοιτάξτε το πριν. Καλά, είναι φανταστικό. Θέλω να το πριν και δείτε τώρα το μετά. Με το Exilis. Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Είναι εντυπωσιακό. Να πούμε ότι τα αποτελέσματα αυτά διαρκούν 1,5 με 2 χρόνια μετά το πέρας των συνεδριών, γιατί παράγεται νέο κολαγόνο. Δεν βελτιώνουμε απλώς το υπάρχον κολαγόνο του δέρματος. Παράγεται νέο κολαγόνο που σημαίνει εντυπωσιακή ανόρθωση αφενός, αφετέρου διάρκεια στο αποτέλεσμα. Ήδη παίρνουν πάρα πολλά τηλέφωνα στην εκπομπή. Θα πάρετε στα Σκούρα Med. Να δώσουμε τα τηλέφωνα και να πούμε και πού βρίσκεστε. Έχουμε δώσει εδώ ένα τηλέφωνο για την Αθήνα στο Κολωνάκι, το 3613858. Είμαστε όμως και στο Μαρούσι, και στην Κηφισιά. Έχουμε δώσει στη Θεσσαλονίκη που είναι το ολοκένουργιο, το διαμάντι μας. Α, αυτό είναι το τηλέφωνο της Ρόδου που βλέπουμε. Ωραία, είναι και στήλο. Πάτε στην Αθήνα εσείς, 3613858, ναι. Και θα σας δώσουν όποιο τηλέφωνο θέλετε εσείς. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη είναι το 2310-282-550. Αλλά καλώντας στην Αθήνα ή καλώντας οποιοδήποτε από τα τηλέφωνα που βλέπετε, θα σας δώσουμε οδηγίες. Είμαστε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο. Τα ίδια μηχανήματα, οι ίδιες θεραπείες σε όλα μας τα ιατρία. Εμείς παρόντες παντού, σαν οικογένεια, εγώ, ο Γιώργος ο Σκούρας, ο πλαστικός χειρουργός, ο αδερφός μου, η μητέρα μου, η Αθηνά η Σκούρα, που είναι γιατρός των Σκούρα Med.
Και να τονίσουμε, επειδή το ανέμακτο lifting στα σκούρασμεντ εξατομικεύεται ανάλογα με το πρόβλημα. Μπορεί να είναι το έξυλις, μπορεί να είναι το χάιφου που είναι και για μυϊκή χαλάρωση ή για προχωρημένες ηλικίες. Να πούμε ότι δεν υπάρχουν, να το πούμε αυτό για τα πακέτα, ότι δεν υπάρχουν πακέτα. Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ ωραία. Δημιουργούμε συνδυασμούς και πρωτόκολλα για το κάθε άτομο και ο ασθενής πληρώνει ανασυνεδρία. Δεν προπληρώνει θεραπείες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά είμαστε πάλι μαζί σας. Μην πάτε πουθενά. Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, μας βλέπετε εδώ και είναι 12 ακόμα, αλλά λόγω στάσης τεχνικών και δημοσιογράφων, σήμερα θα τελειώσουμε νωρίτερα. Ακολουθεί το X Factor και στις 3, να ξέρετε, κανονικά έρχεται η Κατερίνα με τον Παύλο, Παύλο με την Κατερίνα, μεσημέρι, yes. 12 με 3 στην στάση. Πολλά φιλιά, αύριο 12 λέω, 10 παρά 10 να νιώνουμε το ραντεβού μας. Φιλάκια, γεια σας. 12. Να ξυπνάω κάθε πρωί.